Γεια σας, καλώς ήρθατε στο vlog. Είμαι παιδιά εδώ στο Royal Beauty House και όπως σας είπα και χθες, σήμερα θα δωρήσουμε τρεις υπηρεσίες ομορφιάς. Εδώ με την Nicole, η οποία θα σας εξηγήσει ακριβώς ποιες είναι οι υπηρεσίες. Θα κάνουμε giveaway, το οποίο θα τρέξει στο Instagram. Θα σας βάλω όλα τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσετε και τι βήματα θα κάνετε, ώστε να μπορέσετε να κερδίσετε τρία υπέροχα δωράκια σε τρεις τυχερές. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις ποιες είναι οι υπηρεσίες που θα... Φυσικά. Λοιπόν, ξεκινάμε προφανώς από το manicure και το pedicure. Οι τεχνίτριες που δουλεύουν σε εμάς δουλεύουν αποκλειστικά με ρώσικες τεχνικές, έχουν σπουδάσει στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Μετά συνεχίζουμε στο ημιμόνιμο μακιγιάζ, που πάλι η δικός μας εφαρμόζεται τεχνικές που έχει μάθει στη Τασκέμπη, στο Ουσμπεκιστάν, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, είναι πρωτοποριακές. Φρύδια, χείλη και eyeliner. Και τέλος έχουμε και extension μαλλιών και extension μπλεφαρίδας, οπότε νομίζω έχουμε καλύψει όλο το κομμάτι. Όλο το έβρεσαι. Το beauty, ναι. Αυτό βασικά, εδώ πέρα ειδικόμαστε. Ωραία. Θέλεις να μου πεις για τα τρία δώρα που θα δώσουμε στα κορίτσια, θέλω. Ναι. Αυτό με τις μπλεφαρίδες μου είπες ότι είναι κάτι που εγώ μπερδεύτηκα. Τι ακριβώς είναι. Τις μπλεφαρίδες, το τατουάζ. Το τατουάζ λοιπόν λέγεται velvet, η τεχνική λέγεται velvet. Έχω κάνει και εγώ, μου φαίνεται, στην κάμερα τώρα. Είναι εντωμεταξύ πολύ ωραίο, πολύ φυσικό φαίνεται το αποτέλεσμα. Ναι, είναι πολύ φυσικό καθώς δεν ακουμπάμε την τρίχα και μέσα από τα κενά που ενδέχεται να έχουμε, που οι περισσότερες γυναίκες έχουμε, απλά το καλύπτουμε με ένα πολύ φυσικό τρόπο, έτσι ώστε να μην φαίνεται καν ότι υπάρχει τατουάζ πάνω μας. Τέλειο. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Το ένα δωράκι το οποίο θα δώσουμε είναι το velvet tattoos. Μπράβο, στα φρύδια μας, η οποία είναι ρώσικη τεχνική. Είναι ρώσικη τεχνική. Πάρα πολύ ωραίο ακούγεται. Λοιπόν, και το δεύτερο δωράκι. Άρα, είπες κάτι ότι μπορούμε να βάλουμε και φυσική ενίσχυση. Σωστό. Στον ήχη. Αυτό πως γίνεται με κεραμική βάση, δηλαδή αν δεν θέλει κάποια να κάνει άκρη τζέρ που έχουμε κάνει εμείς, δηλαδή, και δεν θέλει τόσο μακρύ νύχη, μπορούμε πάνω στο δικό της με φυσική ενίσχυση να της προεκτείνουμε τον νύχη. Οπότε αυτό είναι το δεύτερο δωράκι, αν αυτό επιθυμείτε. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο αγαπημένο δώρο που μου αρέσει πάρα πολύ, τις μπλεφαρίδες. Νομίζω αρέσουν σε όλες τις κοπέλες αυτό. Θα το θέλουμε όλες για το καλοκαίρι, να ό,τι πρέπει. Αλλά θα βάλω την πρώτη τυχερή, θα βάλω τις μπλεφαρίδες. Δεύτερη θα βάλω το φρυδάκι. Και τρίτη θα βάλω τα τέτοια, γιατί νομίζω ότι οι μπλεφαρίδες είναι top. Είναι top. Ισχύει αυτό. Ειδικά για το καλοκαίρι είναι. Είναι ό,τι πρέπει. Στις μπλεφαρίδες η κοπέλα που θα κερδίσει μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ή είναι σίγουρη. Μπορεί να κάνει μέχρι και 10 ντε. Δηλαδή το mega volume που είναι μεγάλος όγκος μπλεφαρίδων που σε πολλές κοπέλες αρέσει. Από αυτό μέχρι και one by one, μέχρι και natural, οτιδήποτε επιθυμεί η κοπέλα. Ό,τι της αρέσει. Ό,τι της αρέσει. Πω, μιλάμε. Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει όλο το θέμα. Ναι, νομίζω ότι είναι τέλειο. Είναι τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, θα πάτε κατευθείαν στο Instagram. Έχω ανεβάσει ήδη φωτογραφία με το giveaway. Θα πάτε κατευθείαν, θα τρέξετε να πάτε. Θα σας έχω το link από κάτω, ναι. Θα τρέξετε να πάτε στο Instagram, θα μπείτε στη φωτογραφία του giveaway, την οποία την έχω ανεβάσει ήδη. Και θα ακολουθήσετε όλα τα βήματα για να σας πούν τις οδηγίες για το πώς να κερδίσετε στο διαγωνισμό αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίος. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλη. Σε ευχαριστούμε. Τα δράμα τι θα κάνουμε σήμερα. Νύχια. Ποιος θα κάνει νύχια. Και οι δύο. Και οι δύο. Παιδιά, εδώ έχουμε και έναν πάρα πολύ γλυκούλη σκυλάκο. Να τους. Εδώ, πώς τον λέμε. Μαλού. Ο Μαλού ή... Η Μαλού. Είναι λοιπόν... Η Μαλού. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Λοιπόν, έχω ένα γατάκι το οποίο συνειδητοποίησα τώρα μετά από 6 μήνες ότι είναι αγόρι. Νόμιζα μετά από 6 μήνες. Ναι, άρα όπως καταλαβαίνεις υπάρχει ένα τραύμα. Ίσως μπερδεύουμε γενικά τελευταία. Η Μαλού σε συγχωρεί. Με συγχωρείς, Μαλού. Συγγνώμη. Και είναι η Κιάρα, τη λέγαμε εμείς και τώρα δεν ξέρουμε πώς να το πούμε. Είχε απλώσει εκεί πάνω στο τραπέζι τα καλούδια του και λέει σε φάση αυτά δεν είναι. Είναι. Κάτι είναι της Κιάρας. Αδικό της άλλο.
κάτι δεν πάει καλά, ναι. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Τώρα, σε λίγο. Πολύ μου αρέσουν όμως. Μου αρέσει πολύ το χρώμα που έχω διαλέξει. Θεωρώ πολύ ωραίο. Χρωματάκι τέλειο. Γκρίνι. Τι κάνεις? Τι? Στον ήχο μου κόκκινο, επειδή η άλλη επιλογή είναι το μαύρο και δεν θέλετε ούτε εσείς μαύρο, ούτε πάνω θέλετε. Αλλά σε όποιον είναι σε κάτω, πείτε στο σχόλιο αν σας αρέσει το μαύρο χρώμα. Εμένα μου αρέσει ελάχιστα και τέλειο, αλλά μου αρέσει. Οκ, τι θα κάνεις τώρα, τι κάνεις εκεί, θα βαψείς νύχια? Για να δω, πού είναι το χρωματάκι. Για δείξω. Τέλειο. Εσύ. Έτσι είναι αυτά. Και αργαλιέσαι. Ναι, σίγουρα. Λίγο να έχουμε ωραία νυχάκια. Και τώρα είμαι στο αμάξι με τα καινούργια μου νύχια. Είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ μου αρέσουν. Πηγαίνετε να δείτε, πηγαίνετε στη φωτογραφία να πατήσετε για το giveaway, γιατί είναι... Είναι ωραίο giveaway, έχει 3 δωράκια, 3 υπηρεσίες ομορφιάς, πάρα πολύ μου αρέσει. Σε άλλα νέα λοιπόν, είμαστε εδώ με το Θωμά και την Κασάνδρα. Πού είναι η Κασάνδρα? Κασάνδρα, πού είναι η Κασάνδρα? Δεν τη βλέπω. Από εδώ είναι. Από πού είναι? Δεν τη βλέπω. Βλέπει. Είσαι κι εσύ εδώ. Πού θα πάμε? Με τα καινούρια σου νιχαλά. Ναι, είναι καινούρια νιχάκια. Πού θα πάμε? Παίζει χαρά στο τάπι. Ναι. Θα παίξεις με τις φίλες σου? Ναι. Τέλεια, τέλεια. Εσύ δεν μου ακούει τι κάνεις? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά και ιδιαίτερα χαρούμενος που σας βγάζω βόλτα. Αυτή την παιδική χαρά, ναι, αγαπητέ. Ναι, αυτή είναι προς σπίτι μου. Ναι. Όχι μόνο ζυκό, τέλειο. Εμένα έχει τα πάντα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στην παιδική χαρά, έχουμε κάτσει. Εδώ, Θωμάς. Μόνο που δεν κάνουμε και εμείς κούνια. Ναι, δεν ήθελα να κάνω. Τα κανένας. Έλα, πάμε. Δεν θα χωράω στο καρκλάκι. Το καρκλάκι, ναι, εντάξει. Σταμά, μας ζητάνε τα παιδιά να κάνουμε Q&A. Δηλαδή, α, ναι. Δηλαδή, θα κάνουμε ένα βίντεο. Θα μας κάνουν τα παιδιά ή ένα story. Θα μας κάνουν τα παιδιά ερωτήσεις και εμείς, ρε παιδί, και εμείς θα δεν αρέσουν το περιεχόμενο που θα ρωτάνε τα πάντα. Εμείς θα επιλέξουμε τις ερωτήσεις που θέλουμε. Η βασική ερώτηση νομίζω είναι το πώς γνωριστήκαμε. Για πες. Ε? Για πες. Όχι, εσύ πες. Εσύ πες, πώς ξέρεις. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Αφού εσύ ξέρεις, δε. Εγώ ξέρω πώς γνωριστήκαμε. Εσύ δεν ήσουν εκεί. Εσύ ξέρεις, εσύ είσαι πρωταγωνίστρια. Όχι, 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 εσύ πες. Εσύ ξέρεις. Εσύ. Από όντως που γνωριστήκαμε. Όχι, το κλείνω. Γεια σας. Α, τι ωραία. Η Λιτουλής. Και στον Άκη όταν πας μπροστά, τέντωνε τα πόδια. Θα δώσεις όθηση. Τώρα. Εσύ θα κάνεις. Κι εγώ θα κάνω, ναι. Τι γλυκούλη! Κάτσε μεγάλη φωτογραφία. Ωραία, παιδιά. Τώρα θα είμαστε τέλειοι. Άρα. Όχι, δεν σπάει. Εδώ πέρα είναι η μαμά. Θέλω να δείχνω κουκλάρα. Είναι ασφαλείας. Εντάξει, θέλω να δείχνω κουκλάρα όταν θα με σπρώξει. Ο Θωμάς. Η και μαμά. Η μαμά. Πάμε. Θα αρχίσει η Γιούλια. Εδώ η μαμά. Σου αρέσει.
Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Φαίνεται τέλειο. Παιδιά, να ξέρετε, εγώ μιλάω. Ξέρεις ότι άμα σπάσει, όχι, 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 αυτά είναι τα οικογενειακά βάρη, εντάξει, ωραία. Σμπρόξε, σμπρόξε. Ελπίζουμε ότι μια φορά θα σμπρόξει και θα απογειωθεί μόνιμα, εντάξει. Να γυρίζει πίσω. Αυτό είναι καλό αυτό τώρα. Τι έπαθες. Παιδιά, επιστρέφουμε τώρα στο σπίτι. Ναι, έχουμε φτάσει. Εδώ είναι το έξω. Το τέλειο. Και ανυπομονείτε για το giveaway που θα κάνουμε με κάτι φορέματα. Όχι, νύχια. Νύχια δίνουμε. Νύχια, βλεφαρίδες και... Και φορέματα κάνουμε κιόλας. Και φρύδια. Και θα κάνουμε και φορέματα σε ένα... Άλλο vlog. Κάνε spoiler, Κασάνδρα. Τι να κάνω. Spoiler alert. Λέω ένα κάτι. Αμά, να δω κάτι. Να δω κάτι. Έχεις κάτι εδώ. Πού. Κάτι στη πάτη σου πάνω. Τι. Ναι, κάτι έχεις. Τι να δω. Beauty. Beauty. Έχει beauty. Α. What's that? Πονάω. Ποιος το μαγειρέψει. Εγώ. Oh my god. Εγώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Εσένα μου. Κορίτσια, ο σωστός ο άντρας πρέπει να ξέρει να μαγειρεύει. Ξέρει να ψήνει. Να ξέρει να ψήνει. Όπα έτσι, χάιδεψέ το. Μπράβο, μπράβο. Σωστή κατάσταση, θέλει και λίγο χέρι, βέβαια. Έτσι, έτσι, μπράβο. Τέλεια. Γύρνα το και απ' την άλλη, γιατί ως γνωστόν. Κάναμε και κάτι που αρέσει την Αμαρίντα. Καλά, ε. Έτσι, ο άντρας ο σωστός. Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται, τι γίνεται. Τι γίνεται. Ακριβώς. Άναψα τα αίματα, παιδιά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Η μπριζόλα θέλει. Εν τω μεταξύ, το χάρι τη γάνει από μαντένι και είναι τέλειο, παιδιά. Mm-hmm. Τέλειο, πραγματικά. Mm. Είναι όντως πάρα πολύ έτσι. Επέμενα να πάρουμε μαντεμένιο. Τη γάνει από μαντένι. Ναι, επέμενα να πάρουμε. Και όπως είναι πάρα πολύ καλό. Και αν το επεξεργάζεστε και κατάλληλα, δηλαδή γίνεται το season που πρέπει να είναι και η δεν κολλάει εδώ. Πόσα ξέρεις ρε Θωμά, πόσα ξέρεις, ποιο είναι αυτό το άντρας. Με έβγαινε το τηγάνι, δεν μπορώ άλλο, κάποια να μου βοηθήσει. Λίγη βοήθεια. Τι συμπριζόλα, αγόρι μου. Το δεξί γίνεται πολύ γρήγορο, από την έβαλα ήδη. Ναι, ισχύει. Ο Θωμάς το έφτιαξε, πώς είναι. Είναι μαλακή, είναι ωραία, νοστιμή. Μπράβο, χαίρομαι που σου αρέσει, αγάπη μου, αγάπη μου. Μακριά από τα γατουλίνια, γιατί αυτά τώρα τα βλέπω να... Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, κάντε share, κάντε ό,τι θέλετε τέλος πάντων, εκφραστείτε ελεύθερα στο κανάλι. Και τα φιλιά μου, την αγάπη μου, τα λέμε αύριο σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας!